Ονομάζομαι Βυσμπίκης Θεόδωρος. Γεννήθηκα στον Τρυπόταμο Ιορδανίας το 1944. Εκεί μεγάλωσα, πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, μεγάλωσα, πήγα φαντάρος, γύρισα, ασχολήθηκα με διάφορες δουλειές σε εργολάβους. Δεν υπήρχαν μεροκάματα, εξαναγκάστηκα το 1970 και φεύγω και πάω στη Γερμανία. Έκατσα 5 χρόνια, το 1975. Επέστρεψα από τη Γερμανία. Έφυγα από, εκεί, από το χωριό και κατέβηκα στο Πανετόλιο Αιτωλοαγερμανίας. Εδώ όπου μένω μέχρι σήμερα. Η πρώτη μου δουλειά που ήρθα εδώ, έπιασα δουλειά σε ένα εργοστάσιο μαρμάρου, κουπής μαρμάρου. Βέβαια δεν ήταν πολύ καλό το μεροκάμα, τώρα εν πάση περιπτώσει τα βγάζαμε πέρα. Μετά ασχολήθηκα με καπνά, μεγάλωσαν και τα παιδιά, βγήκα κάποτε στη σύνταξη. Βγαίνοντα στη σύνταξη, δεν είχα τι να φτιάξω. Λέω, θα φτιάξω λόγω κάνα μαχαίρι. Φτιάξω μαχαίρι. Ασχολήθηκα με τα μαχαίρια, έφτιαξα πάρα πολλά. Μπορώ να σου πω και 1000 και πολύ και παραπάνω. Αφού βαρέθηκα τα μαχαίρια, λέω, θα ασχοληθώ. Τώρα θα φτιάξω, λέω, ένα μπαγλαμά. Έκουβα ξύλα. Εδώ έκατσα, έφτιαξα ένα μπαγλαμά, τον έσκαψα. Γιατί ο μπαγλαμάς θέλει. Πάει σκαυτός. Θέλει να το σκάψεις. Τέλος πάντων τον έφτιαξα τον μπαγλαμά, δεν μου βγήκε τόσο καλός. Έφτιαξα άλλο καλύτερο και άλλο καλύτερο και άλλο καλύτερο. Έφτιαξα κάπου 15 μπαγλαμάδες. Του οποίους τους έδωσα σε διάφορους. Χωρίς λεφτά βέβαια. Εν πάση περιπτώσει μετά ασχολήθηκα με τους τζουράδες. Ο τζουράς είναι αυτός. Είναι μικρότερος από τον μπουζούκι και μεγαλύτερος από τον μπαγλαμά. Έφτιαξα τζουράδες 12. Σκαφτοί όλοι, όπως ο μπαγλαμάς. Όλοι σκαφτοί. Μετά λέω, αφού έφτιαξα τζουράδες, δεν φτιάχνω λόγω και ένα μπουζούκι. Έκατσα, έφτιαξα το καλούπι, δεν είχα βέβαια ιδέα καμία από μπουζούκι, ούτε και από μπαγλαμά είχα, δεν είχα καθόλου ιδέα. Αλλά βλέποντας το YouTube, κάπως το προσάρμοσα λίγο το καλούπι. Έφτιαξα το καλούπι, έβγαλα δούγες, γύρισα στο καμπινέτο. Έφτιαξα το πρώτο μπουζούκι. Μου βγήκε πολύ μεγάλο. Δεν μου βγήκε καλό. Είχε καλή φωνή, αλλά ήταν ατσούμπαλο, μπορεί να σου πω. Μετά συναρμολόγησα λίγο το καλούπι, έβγαλα άλλα καλύτερα. Όπως τα βλέπετε τώρα εδώ, αυτά είναι κάπως καλύτερα. Καλύτερα βέβαια, όχι καλά. Καλύτερα. Και ακόμα ασχολούμαι με τα μπουζούκια. Λοιπόν, το πρώτο όργανο που έφτιαξα ήταν ένα μπαγλαμά. Το οποίο δεν τον έχω, τον έχω δώσει. Αντιμετώπιζα πάρα πολλές δυσκολίες. Όχι για το στη δουλειά πάνω, για να το σκάψω και να το φτιάξω. Αντιμετώπιζα εδώ δυσκολίες, δηλαδή ήξερα που πουλάνε τα αντικείμενα αυτά που χρειάζεται. Χορδιέρα εδώ, κλειδιά. Τα στιέρα που μπορώ να βρω. Δεν μπορούσα να τα βρω. Τα άστα, παράδειγμα εδώ, γιατί αυτά δεν είναι απλά σιδεράκια τα οποία μπαίνουν μέσα. Αυτά είναι χαραγμένα, μένουν μέσα, πατάνε μέσα και προεξέχουν βέβαια. Αυτά πρέπει να είναι πάντα πάρα πολύ ίσα. Γιατί τα έφτιαξα καλύτερους. Όπως τους βλέπετε, είναι ένα ωραίο οργανάκι. Πολύ καλό και σε ήχο και σε εμφάνιση. Μετά από το πρώτο έφτιαξα, δεύτερο έφτιαξα, τρίτο έφτιαξα, έφτιαξα γύρω στους 15 μπαγλαμάδες. Άλλος μετά αποφάσισα να φτιάξω τον τζουρά όπως βλέπετε, τον έχω εδώ πέρα. Έφτιαξα τον πρώτο τζουρά, αυτός είναι ο δεύτερος τζουράς που έχω φτιάξει εδώ. Αυτός είναι η καρδιά, το ξέρω ότι είναι η καρδιά. Και τον μπαγλαμά βέβαια. Με τη φαντασία τον έχω φτιάξει. Κατά φαντασία είναι όλα. Γι' αυτό και δεν μπορείς να είναι τέλειο ένα όργανο άμα δεν έχεις άλλο δίπλα για να το συγκρίνεις, να το δεις. Για να φτιάξεις ένα μπαγλαμά, τουλάχιστον έχεις από 20 μέρες απάνω. Για να φτιάξεις ένα μπαγλαμαδάκι. Έχεις τουλάχιστον 20 μέρες. Γιατί είναι το σκάψιμο, είναι το τρίψιμο, μετά είναι το γυάλισμα, είναι να βάλεις τα μανίκια, να βάλεις την αστιέρα, να βάλεις τη χορδιέρα, να βάλεις τα κλειδιά, να βάλεις
να κόψεις τις διαστάσεις, εδώ να χωρείς τις νότες. Είναι πρόβλημα, δε, ένας που δεν έχει ξανασχοληθεί, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει κάποιον άλλο να έχει να τον διατάξει για να μπορέσει για να ασχοληθεί. Εγώ αν είχα ένα από τα εγγόνια εδώ και ήθελε να ασχοληθεί, μπορούσα να το μάθω. Και αυτός σιγά σιγά να μάθει να γίνει κανένας καλός οργανωποιός. Εγώ, παρόλα τα χρόνια μου, όσο μπόρεσα, κάτι έφτιαξα. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε, παιδιά, είναι το πρώτο μου μπουζούκι. Δεν είναι βέβαια σαν τα άλλα, είναι κάπως διαφορετικό. Μου βγήκε μεγαλύτερο, μου βγήκε λίγο στενότερο εδώ στα... Δεν ήξερα γιατί δεν είχα κάποιο άλλο μπουζούκι για να δω. Τα αυτά είναι κατά φαντασία φτιαγμένα. Όλα. Το καλό που έφτιαξα, το έφτιαξα με τη φαντασία μου, όπως φαντάζομαι ένα μπουζούκι. Δεν είναι σωστό, δεν ήταν σωστό. Τώρα βέβαια έφτιαξα καλύτερο καλούπι, βγάζω καλύτερα όργανα. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ είναι στο χέρι φτιαγμένα. Τα στιέρα, καράολα, καπάκια, καβαλάριδες, είναι όλα στο χέρι φτιαγμένα. Αγουρασμένα είναι τα κλειδιά, οι χορδιές, η χορδιέρα και η χορδιέρα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό όπως το βλέπετε δεν είναι τόσο προκοπής. Μέρ καλόν ήχο έχει, αλλά δεν είναι προκοπής. Δεν είχα αντικείμενο, δεν είχα ένα άλλο μπουζούκι να δω, να πάρω τις διαστάσεις, να πάρω τα μέτρα, να πάρω το μάκρος, να πάρω το βάθος, πόσο έχει. Το μπουζούκι το έφτιαξα όπως το φαντάζομαι. Εν πάση περιπτώσει βγήκε καλό, βγήκε όργανο άκη είναι. Έχει καλή φωνούλα και το κρατάω έτσι για ενθύμιο αυτό, γιατί είναι το πρώτο. Αυτό που βλέπετε, παιδιά, είναι το καπάκι που θα μπει στο μπουζούκι. Αυτό είναι το καλούπι. Και αυτή είναι τα στιέρα. Βέβαια, μανίκια θα γίνουν μετά. Θα γίνει το σκάφος πρώτα. Θα γίνει το σκάφος. Το σκάφος για να γίνει θέλουμε δούγες. Οι δούγες είναι 3 πόντος φάρδος και 3 χιλιοστά πάχος. Πρέπει να είναι γύρω στις 60 πόντους μάκρος, γιατί τόσο πρέπει να βγουν. Για να ξεκινήσουμε, θα μπει στο κέντρο του καλοπιού, ακριβώς στο κέντρο, γιατί άμα φύγει λίγο, θα μας βγει λοξό. Θα την καρφώσουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο. Θα καρφώσουμε και πίσω. Λοιπόν, αφού καρφώθηκε, αυτή θα κολληθεί πίσω και μπροστά. Αυτή θα κολληθεί εδώ στον τάκο και στον πρωτοσύνο τον τάκο. Τώρα για να βάλουμε τη δεύτερη δούκα. Αφού θα κολληθεί αυτή, θα βγάλουμε τη μία την πρόκα. Από εδώ θέλουμε να ξεκινήσουμε, έτσι. Από εδώ ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού πλαγίσαμε τη δούκα, θα πάει και αυτή κατά τον ίδιο τρόπο. Θα κολληθεί, θα καρφωθεί. Αφού θα καρφωθεί από πάνω και από κάτω, και εδώ στο ενδιάμεσο για να μην έχει κενά, πρέπει να καρφωθεί λίγο να στρώσει η δούγα. Αλλά τώρα και αυτές δεν είναι σωστές οι δούγες μπλαγισμένες. Αυτό είναι. Θα κολληθεί κάτω. Θα κολληθεί, θα πέσει η κόλλα ενδιάμεσα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό θα έρθει εκεί. Το σκάφο, γιατί θα κολληθεί όλο γύρα γύρα και θα μείνει, θα πάρει το σχήμα του πόχη του καλούπι. Θα μείνει κολλημένο και δεν θα ξεκουλάει με τίποτα. Εδώ θα έρθουν όλες οι δούγες, βλέπεις, ίσια από μέσα. Εδώ θα μπει
το Μάνικο, ή τα αστιέρα, ή το καπάκι, τα αστιέρα, όλα από πάνω εδώ θα κολληθούν αυτά. Αυτό εδώ θα κολληθεί όλο. Όλο. Βλέπεις, αυτές οι δούλες είναι κολλημένες όλες. Όλες. Κολλημένες. Έχει 15-17 κάπου εκεί έχει. Μετά θα μπουνε. Θα μπει, αφού θα βγει το σκάφος, θα τρεφτεί μέσα, θα γυαλιστεί, θα γίνει καθαριστή από κόλλες, από στόκους που θα στοκαριστεί κιόλας. Μετά θα μπει η κολάντζα. Αυτή λέγεται κολάντζα. Αυτή εδώ όλη. Αυτή είναι η κολάντζα. Θα μπει η κολάντζα, θα κοπήσει από πάνω για να πατήσει το καπάκι. Θα μπουν από κάτω, έχει 2-3 τάκους. Οι οποίοι είναι, φτάνουν από άκρη σε άκρη. Τώρα θα σας δείξω πώς μπαίνουν τα καμάρια. Πώς μπαίνουν τα καμάρια. Θέλει 2 καμάρια. Ένα εδώ και ένα εδώ. Και ένα εδώ κάτω. 3 καμάρια. Λοιπόν, αφού θα μπουν τα καμάρια θα κουλιδούν. Πρέπει να πατήσουν τα καμάρια στο χείλος του σκάφους. Εδώ θα μπει κόντρα για να μην κάθεται το καπάκι. Πάμε από την άλλη μεριά τώρα, από το ίσιο μέρος, από την εμφάνιση. Εδώ θα κοπεί αυτό όλο για να γίνει το ηχείο του. Μετά θα δευτεί, θα γυαλιστεί, θα κολληθεί απάνω στο σκάφος, θα κολληθεί εδώ πέρα και όσο περισσεύει θα κουπεί βέβαια γύρω γύρω. Όσο περισσεύει θα κουπεί. Λοιπόν, τα καμάρια πρέπει να πατήσουν... να πατάνε στο σκάφος εδώ. Σε 3 και 3-6 μεριές. Θα πατήσουν τα καμάρια, θα πατάνε πάνω στο σκάφος για να μην κάθονται κάτω. Γιατί οι χορδές είναι πολύ ζωρικές, τραβάνε 400 κιλά η μία, μου λένε. Έτσι που διάβασα. Εδώ γύρω γύρω, όπως βλέπετε αυτό εδώ, θα κουπεί όλο γύρω 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 γύρω. Θα φτάσει πάλι εδώ κάτω. Εκεί θα κουληθούν τα διακοσμητικά. Να μην φέρετε όπως είναι αυτό, εδώ έπαιρναν αυτά κουλημένα τώρα. Αλλά δεν έβαλα σε αυτά. Και τούτο εδώ που φτιάχνω τώρα, γιατί είναι και λίγο πιο καλή ποιότητα και τα καπάκια και όλα αυτά, θα το φτιάξω καλύτερο. Τι άλλο να σας πω ρε παιδιά. Θέλει τρίψιμο, θέλει καλό τρίψιμο μέσα, καλό γυάλισμα. Μετά θα περνάς το αλουμινόχαρτο μέσα όταν είναι το σκάφος ανοιχτό. Περνάς το αλουμινόχαρτο και μετά περνάει το... μπαίνει το καπάκι. Μετά από το καπάκι θα μπει... τελευταία δουλειά είναι να μπει τα αστιέρα. Τα αστιέρα και μετά να μπει η χορδιέρα κάτω, τα κλειδιά, να το φτιάξεις, να το κορδίσεις, να παίξεις. Όπως είναι αυτό. Αυτό είναι ένα μπουλουκάκι έτοιμο να παίξει. Τα μαχαίρια είναι ένα ατσάλι. Το μαχαίρι πρέπει να είναι ατσάλι. Αν δεν είναι ατσάλι δεν κόβει ποτέ. Του δεις το σχήμα που πρέπει να του δώσεις. Παράδειγμα αυτό τώρα. Του δεις το σχήμα με τον τροχό. Πόσο το θες, πόσο μακρός το θες. Μετά το ακουνίζεις, το τροχάζει εδώ για να φθενέψει, αφού το φέρεις σε ένα χιλιοστό. Δηλαδή, κάτω από ένα χιλιοστό η κόψη του, πρέπει να το βάψεις μετά. Αυτό για να τσαρωθεί θέλει φωτιά, καμίνι, να κουκκινήσει. Θα το βάλεις μέσα στη φωτιά, θα κουκκινήσει, θα το βάλεις μετά στο λάδι. Γιατί στο νερό δεν αντέχει αυτό, τα τσάλι σκάζει. Τα πρώτα που φτιάξα τα πέταξα όλα, γιατί έσκασαν όλα. Μόλις τα έβαζα στο νερό, γίνονταν κομμάτια. Και μετά τα έβαζα στο λάδι. Τα έβαζα βέβαια στο καμπίνι, τα κοκκίνιζα, μετά τα έβαζα στο λάδι. Λίγο στο λαδάκι και έπαιρνε. Τώρα αυτό είναι ένα τσάλι πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Τσαλιά, άμα το κάνεις έτσι, θα σπάσει τα δύο.
Τα σχέδια κατά φαντασία. Όλα. Δεν είχα άλλα μαχαίρια, ούτε και βρήξα. Αυτά τα μαχαίρια που τα έχω εγώ φτιαγμένα τώρα εδώ, δεν κυκλοφορούν. Αυτά ξυρίζουν. Βλέπεις. Μετά, αφού έφεξα τα μαχαίρια, λέω να φτιάχνω και σουριά. Αυτή τη σουριά τον έχω φτιάξει το 11 ή 10 χρόνων. Για να πετύχεις το μηχανισμό εδώ, θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει να το τρυπήσεις σωστά. Τι να σας πω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εδώ στο σουγιά. Έχω φτιάξει και μικρότερους, έχω φτιάξει και μεγαλύτερους. Έχω φτιάξει πάρα πολλούς. Αυτά δεν είναι ανοξιδότα. Ένα ανοξιδότο μαχαίρι πρέπει να... Δεν μπορεί να τα βρεις εύκολα. Τα ανοξιδότα δεν κόβω όπως κόβω αυτό. Τα ανοξιδότα είναι άλλο το μέταλλο. Δεν σκουριάζει βέβαια, αυτά σκουριάζουν. Αλλά το ανοξιδότο δεν θα κόψει όπως κόβω αυτό. Είναι τώρα, βρίσκεις και ανοξιδότα τα μαχαίρια πολύ καλά. Αλλά πρέπει να ξέρεις τα μέταλλα. Πρέπει να ξέρεις τα μέταλλα, γιατί το μέταλλο παίζει μεγάλο ρόλο. Μια μέρα θα φτιάξεις το αυτό, θα το καρφώσεις. Να το βάψεις, γιατί το βάψιμο είναι λίγο δύσκολο. Θέλει να κάτσεις να ψήσεις φωτιά, να είσαι φυσερό, να το κάψεις, πρέπει να μην τα αφήσεις κουκκινείς πάρα πολύ, γιατί όταν κουκκινείς πολύ, βγαίνει πάρα πολύ άψη. Πρέπει να είναι μέτρια, ίσα αυτά που απομαγνητίζουν, δηλαδή να μην κουράει η μαγνήτησα πάνω. Τότε πρέπει να βαφτεί. Ένα μαχαίρι για να βγει καλό, πρέπει να μην κουλάει. Τη στιγμή που κουλάει, δεν κουλάει ο μαγνήτης. Τότε εκεί βάφεται. Γιατί άμα είναι πολύ κόκκινο, το βάψεις, το κάψεις πολύ, μπορεί και να σου πετσικάρει, να στραβώσει στο βάψιμο, αλλά θα βγει πολύ άψη, μπορεί και να σου τρίβεται. Πολύ αψί, πολύ δυνατό δηλαδή τα τσάλι. Γιατί το τσάλι όταν το κάψεις γίνεται σαν σίδηρο. Άμα δεν το βάψεις. Άμα το βάψεις όμως, γίνεται σκληρό. Εντάξει. Έχω και σούστες, έχω εδώ και... Έχω φτιάξει χατζάρια. Τι να σου πω. Χατζάρια. Μέχρι και τσεκούρια έχω φτιάξει. Αυτό είναι ένα χατζάρι. Το οποίο είναι για... Θέλω να κόψεις ξύλα, να κλαρείς, να... Για διάφορες δουλειές. Και αυτό είναι τσεκούρι. Το έχω φτιάξει μόνος μου. Και αυτός είναι μπαλτάς. Και αυτός είναι μπαλτάς. Όλα χειροποίητα. Σκαρπέλα που έχω εδώ, τα έχω όλα με το χέρι φτιαγμένα. Όλα εδώ μόνος μου.